Γεια σας. Έχουμε κάνει ήδη τις απλές κρέπες και κρέπες ολικής. Επίσης και με το προζύμι. Έχω σκοπό να κάνω και χωρίς γλουτένι και με βρώμη. Και τώρα θέλω να σας δείξω συγκεκριμένα 6 αγαπημένες μου ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που μας έμεναν οι κρέπες, σαν ορεκτικό που θα ομορφαίνει πάντα το τραπέζι μας. Για την πρώτη κρέπα θα κόψουμε την γαλοπούλα ή το ζαμπόν σε λεπτές λωρίδες. Θα ανακατέψουμε με ό,τι τυρί σας αρέσει και θα απλώσουμε την γέμιση σε αυτή τη πλευρά που είναι πιο ψημένη και θα κλείσουμε σαν έναν φάκελο πατώντας αρκετά σφιχτά. Σε ένα τηγάνι θα λιώσουμε λιωμένο βούτυρο και θα ψήσουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσει η κρέπα και από τις δύο πλευρές και να λιώσει το κασέρι. Η δεύτερη κρέπα είναι ένα ορεκτικό που ομορφαίνει το τραπέζι. Για αυτή την κρέπα θα χρειαστούμε μισή Φιλαδέλφια και ένα κουτάλι της σούπας γιαούρτι. Θα ρίξουμε το ανιθό. Ωραία, έγινε πιο μαλακό. Παίρνουμε την κρέπα. Θα βάλουμε το ψάρι. Το μισό της κρέπας. Τώρα απλώνουμε το μείγμα μας στη δεύτερη κρέπα. Αυτή η κρέπα θα μπει τώρα πάνω στην πρώτη. Με αυτό το τρόπο έτσι από πάνω. Θα βάλουμε τη σαλάτα, τα μαλακά, τα σκληρά τα κόβουμε και θα το τυλίξουμε τώρα αρκετά σφιχτά. Το βάζουμε μέσα εδώ και στο ψυγείο για μια ώρα. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Θα κλείσουμε από αυτές τις πλευρές, από τις άκρες και γυρνάμε μέχρι το τέλος. Και το κόβουμε λοξά στη μέση, έτσι. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Είναι και νόστιμο. Πέρασε μια ωρίτσα, μπορούμε να αφήσουμε και για όλη τη νύχτα, οπότε το ετοιμάζετε το βράδυ και το άλλο πρωί είναι ωραίο ορεκτικό κρύο στο τραπέζι και το κόβουμε. Αν θέλετε να εντυπωσιάσετε κάποιον, αυτή η ιδέα θα είναι κατάλληλη για ένα όμορφο θρεπτικό πρωινό. Θα ρίξουμε την κρέπα. Πάνω στην κρέπα θα βάλουμε ένα αυγό, προσπαθώντας να κάνουμε έτσι ώστε το ασπράδι να πάει παντού. Με αυτό το τρόπο. Εσύ εκεί στη μέση, μη φεύγεις. Χαμηλώνω τη φωτιά, θα ρίξω λίγη γαλοπούλα, το κασεράκι και τώρα με αυτό το τρόπο θα κλείσουμε. Θα κάνουμε έναν φάκελο. Αυτό ήταν. Κλείνω το καπάκι και το αφήνω για ένα λεπτάκι. Λίγο πιπέρι πάνω και να το σερβίρουμε. Τώρα μπορούμε να το απολαύσουμε. Πεντανόστιμο. Ωραίο πρωινό.
Αυτή η κρέπα είναι για αυτούς που λατρεύουν μανιτάρια. Τα κόβουμε σε λεπτές λωρίδες και τα τηγανίζουμε μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Παράλληλα ψιλοκόβουμε πράσινο κρεμμυδάκι και ανακατεύουμε μαζί ρίχνοντας αλάτι και μαύρο πιπέρι. Βάζουμε τη ζεστή γέμιση από αυτή τη πλευρά και τυλίγουμε την κρέπα πάλι σαν έναν φάκελο. Τα τηγανίζουμε από τις δύο πλευρές και μπορούμε να το απολαύσουμε. Τρελαίνουμε πολύ για τα μανιτάρια, έχουν τέλεια γεύση σε συνδυασμό με πράσινο κρεμμυδάκι. Αυτή τη γέμιση την ετοιμάζουν πολύ συχνά στη Ρωσία και οι κρέπες αυτές βρίσκονται πολλές φορές στα γιορτινά τραπέζια. Μπορεί να σας έμεινε ο κιμάς από χθες ή μπορεί να κάνετε καινούριο κιμά και να βάλετε τις κρέπες στην κατάψυξη. Κόβουμε λοιπόν άνηθο, ρίχνουμε στον κιμά, ψιλοκόβουμε και βρασμένα αυγά. Ρίχνουμε τη γέμιση από αυτή τη πλευρά της κρέπας, την τυλίγουμε και σε αυτό το σημείο αυτές τις κρέπες μπορούμε να τις βάλουμε στην κατάψυξη. Και όταν θα τα βγάλουμε, έτσι όπως είναι, θα τα ψήσουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Αυτός ο συνδυασμός είναι το κάτι άλλο. Πρέπει οπωσδήποτε να τα δοκιμάσετε. Τα αυγά πάνε ένα προς ένα σε σχέση με τον κιμά. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Και η τελευταία κρέπα είναι λίγο θα έλεγα γιορτινή και γίνεται πολύ γρήγορα. Πασαλίβουμε την κρέπα με ένα καλό βούτυρο και την τυλίγουμε με αυτόν τον τρόπο. Κόβουμε στα κομμάτια και απλώνουμε το κόκκινο χαβιάρι. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τι γεύση προτιμάτε εσείς. Γράψτε κάτω στα σχόλια και τις δικές σας αλμερές ιδέες. Να είμαστε όλοι καλά, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ, γεια σας!